Κοντά μου έχω μια νεαρή παίκτρια του Λεοντικού, την Βασιλική Παπαϊωάννου, μόλις 16 χρονών, αρχηγός και στην ομάδα κορασίδων του Λεοντικού. Παράλληλα παίζει και στο γυναικείο και μάλιστα πέρσι ήταν η πρώτη σκόρερ Βασιλική, σημείωσε σε 9 τέρματα, πρώτη σκόρερ του Λεοντικού και βοήθησε σίγουρα στα μέγιστα ώστε να ανέβει η ομάδα Β' κατηγορία. Πώς περνάμε λοιπόν εδώ πέρα? Τώρα εγώ είμαι 3 χρόνια στην ομάδα πλέον. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κλίμα, μ' αρέσει όλη η προσπάθεια που κάνουμε. Δώσαμε πολλά για να καταφέρουμε την άνοδο πέρσι και τελικά τα καταφέραμε. Γενικότερα είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη παρέα ουσιαστικά, ωραία παρέα. Ναι, είμαστε μια παρέα, είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας όλες. Έχεις κάνει και φίλες εδώ δηλαδή? Ναι, είναι όλες φίλες μου. Αυτό που λες νομίζω δείχνει το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα και πώς... μας αρέσει όλες. Πώς και διαλέξαμε το ποδόσφαιρο? Σαν άθλημα? Ναι. Από πολύ μικρή μου άρεσε πάρα πολύ. Έπαιζα με φίλους μου στο νηπιαγωγείο και από την πρώτη δημοτικού πήγα και σε ομάδα. Πήγα στην τοπική ομάδα με τα αγόρια του σχολείου μου, ναι, κυρίως, της περιοχής μου. Δηλαδή, θα λύσεις στις φίλες σου να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο περισσότερο? Σίγουρα. Από κάθε ηλικία μπορεί κάποιο κορίτσι να αρχίσει το ποδόσφαιρο. Αλλά και από μικρή που ήμουν είχα κάποιες φίλες που παίζαμε μαζί. Σε τη φετινή χρονιά, για τον Λεοντικό. Τι. Τα πάμε καλά, πετυχαίνουν, ναι, στόχους μας. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στη Β' κατηγορία και μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε άψογα. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι πάρα πολύ καλή και μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Πες μας και κάτι άλλο, Βασιλική. Πώς μπορείς και συνδυάζεις το γυναικείο με τις κορασίδες? Υπάρχει μεγάλη διαφορά, έτσι, όταν αγωνίζεις από ένα επίπεδο στο άλλο? Ναι, υπάρχει διαφορά. Φέτος είναι η πρώτη φορά που η ομάδα μας κατεβάζει ομάδα κορασίδων. Εντάξει, μπορεί να είναι ίσως λίγο πιο κουραστικό, αλλά δεν είναι κάτι. Το καταφέρνουμε, πιστεύω. Έχεις κάποιους στόχους για σένα στο ποδόσφαιρο? Ναι, έχω. Πρώτος μου στόχος είναι αρχικά, αν καταφέρω να περάσω στην εθνική της χώρας μας, και από εκεί ίσως ανοίξουν κάποιες άλλες πόρτες για το μέλλον. Τέλεια. Εμείς από την πλευρά μας ευχόμαστε τα καλύτερα και να επιτευχθούν οι στόχοι σου. Ευχαριστώ πολύ.